Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στο GRD Discovery, είμαι η Βίκυ Παϊρακτάρη, ακούτε την εκπομπή με την πρώτη ματιά. Δευτέρα 8 Μαρτίου 2020, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σήμερα και η γιορτή αυτή έχει τις ρίζες της στη διαμαρτυρία των γυναικών στις αρχές του 20ου αιώνα στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ, που ζητούσαν ίσα δικαιώματα, καλύτερες συνθήκες εργασίας, καθώς και δικαίωμα ψήφου. Θεσμοθετήθηκε το 1977 από τον ΟΗΕ, ο οποίος κάλεσε όλες τις χώρες του κόσμου να γιορτάσουν την ημέρα αυτή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις γυναίκες, στη γυναίκα μάνα, στη γυναίκα, στην κόρη, στην αδερφή, στη γιαγιά, στους αγγέλους της ζωής μας. Είστε συντονισμένοι στο GRD Discovery, είμαι η Βίκυ Μπαϊρακτάρη, ακούτε την εκπομπή με την πρώτη ματιά. Έγινε μια αλλαγή στο πρόγραμμα, θα βγει πρώτο ο κύριος Καζάκης. Καλησπέρα κύριε Καζάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά να πούμε σε όλες τις γυναίκες. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν. Ειδικά στις μέρες μας, όπου το έμφυλο ζήτημα, όπως συνήθως σήμερα ονομάζεται το γυναικείο ζήτημα, όλο και περισσότερο μπαίνει στην άκρη και στην απαξίωση στο όνομα της υπονόμευσης ή αν θέλετε της αλλαγής της ταυτότητας του φύλου, όπου ο καθένας μπορεί να ορίσει από μόνος του το δικό του φύλο. Άρα η έννοια της γυναίκας σήμερα, της συζύγου, της μητέρας, της εργαζόμενης γυναίκας, έχει υποστεί ένα φοβερό πλήγμα. Κύριε Καζάκη, να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα τώρα, που πολύ ωραία τα λέτε, αλλά ως πρόεδρος του ΕΠΑΜ, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στη συνεργασία με το νέο κόμμα του κύριου Τράγκα? Το γεγονός ότι εμείς ζητάμε συνεργασίες ή παλεύουμε για συνεργασίες ευρύτατες, χωρίς βεβαίως να υπολογίζουμε ή να ζητάμε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων ή αν θέλετε κομματικής καταγωγής, από την ίδρυσή μας, θέτοντας ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να δεχτούμε μια τέτοιου είδους συνεργασία ή να απαντήσουμε θετικά σε μια τέτοια συνεργασία. Το πρώτο είναι ότι η συνεργασία αυτή υπηρετεί το κοινό σκοπό, δηλαδή την ανατροπή αυτού του καθεστώτος που βιώνουμε σήμερα. Το κύριο Τράγκας το ονομάζει καθεστώς Βουζόφου. Εμείς το έχουμε ονομάσει πιο επιστημονικά καθεστώς κατοχής και εκποίησης πατρίδας μας. Λοιπόν, που το βλέπουμε πλέον σήμερα, δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνα σήμερα που δεν μπορεί να το εντοπίσει ή δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι η συνεργασία θα πρέπει να αποτελείται από δυνάμεις ή συλλογικότητες όπου ο καθένας διατηρεί την πολιτική του και οργανωτική αυτοτέλεια, ώστε μέσα από την ελεύθερη ζήμωση θέσεων και απόψεων μέσα στη συνεργασία να μπορεί να κρίνει ο κόσμος δημόσια, ο κόσμος δηλαδή που μπορεί να συσπηρωθεί γύρω από τη συνεργασία, ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Και το τρίτο είναι το γεγονός ότι ως αφετηρία της συνεργασίας θεωρούμε ένα βασικό θεμελιώδες τρίπτυχο που πάντα συγκλώνησε τον ελληνικό λαό. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, δηλαδή δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Τα βασικά αυτά. Το πώς το γεμίζει το κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα ή κάθε δύναμη, ναι, έχει διαφορές. Έχει διαφορές. Με καταλαβαίνετε. Ναι. Αλλά αν πιστεύουμε πραγματικά ότι χρειαζόμαστε εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, τότε τις όποιες διαφορές μας στην πράξη θα τις υπερβούμε. Και θα τις υπερβούμε γιατί ο κόσμος μέσα από την ελεύθερη ζήμωση απόψεων και θέσεων θα καταλάβει προς τα πού πρέπει να κινηθεί στην πράξη. Άλλωστε αυτός πρέπει να επιλέξει. Όχι οι ινστρούκτορες σε κάποιο παρασκηνιακό δωμάτιο. Και τότε το βασικό ζήτημα για μας είναι, όπως ξέρετε, έχουμε καταθέσει μήνυση επίσης κάτι προδοσία. Παλεύουμε. Ναι. Η μήνυση αυτή να κινηθεί από τη δικαιοσύνη, να πράξει η δικαιοσύνη τα δέοντα. Αυτά δηλαδή τα που προβλέπει ο νόμος. Μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει, μπορεί να εκτιμήσει κανείς ή φανταζόμαστε μετά από πολλές πιέσεις βεβαίως του πολιτικού προσωπικού που εμπλέκεται στην πράξη της προδοσίας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανένα πρόσωπο ή δύναμη που έχει ψηφίσει ή έχει στηρίξει μνημονία. Με το ΑΚΕΛ θα συνεργαστείτε? Πώς? Με το ΑΚΕΛ. Φυσικά, μα το ΑΚΕΛ συνεργαζόμαστε ήδη. Ναι, το γνωρίζω αυτά, αλλά αν θα εξακολουθήσει η συνεργασία σας, γιατί κάποιοι λέγανε ότι έχει διακοπεί, γι' αυτό ρωτάω. Όχι, συγγνώμη. Το ΑΚΕΛ με εκπρόσωπό του συμμετείχε στην πρωτοβουλία που αναλάβαμε και εμείς και άλλες δυνάμεις της 25 Οκτωβρίου 2020 στο Αθηναίων Πολιτεία. Μίλησε εκπρόσωπός του εκεί και όλοι
συμφωνήσαμε να κινηθούμε από κοινού στις τέσσερις αυτές βασικές παραμέτρους. Εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει αρνητική θέση ούτε του Προέδρου, ούτε του κ. Βάκη Τσοπανίδη, ούτε του Αγγέλα. Αντίθετα, εγώ γνωρίζω ότι, ότι όλοι μαζί η συμμαχία, η πρωτοβουλία για συμμαχία της 25 Οκτωβρίου, αλλά και κυρίως οι δυνάμεις που πήραν αν θέλετε, το ρίσκο και κατέβασαν από κοινού ψηφοδέλτιο στο 19, όλοι μαζί πηγαίνουμε σε αυτή τη συνεργασία. Σε πολλούς ενοχλεί το γεγονός ότι ο κύριος Τράγκα στο παρελθόν είχε δηλώσει τη στήριξή του στον κύριο Καραμαλή και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο σύμφωνα με πολλούς είναι μνημονιακό κόμμα. Τώρα έχει γίνει αντιμνημονιακός. Γίνει τώρα. Τώρα είναι αντιμνημονιακός ο κύριος Τράγκας. Ο κύριος Τράγκας δηλώνει ως ιδεολογική ταυτότητα καραμαλικός δεξιός. Ναι. Της καραμαλικής δεξιάς, να το πούμε έτσι, ό,τι και αυτό σημαίνει και αν σημαίνει. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν του αρνούμε την κομματική του ταυτότητα ή την πολιτική και ιδεολογική του ταυτότητα, όπως δεν ανέχομαι να αρνείται κανείς τη δική μου πολιτική ταυτότητα. Έτσι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι εάν στρατεύεται σε αυτούς τους πατριωτικούς δημοκρατικούς στόχους που έχουμε θέσει. Ή αφετηρίες, αν θέλετε. Αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό που έλεγα εγώ παλιά, πολύ πριν υπάρξει το ΕΠΑΜ, και προσπαθούσα να το ζυμώσω στους χώρους αριστεράς με παταγώδη αποτυχία, το ομολογώ, ήταν το εξής, ότι χρειαζόμαστε ένα νέο ΕΑΜ, ένα σύγχρονο ΕΑΜ, με τα χαρακτηριστικά της ΕΑΜικής εισπύρωσης που υπήρχε, που τότε ήταν από δεξιοί μέχρι αριστεροί και κομμουνιστοί πάντες μέσα, από βασιλόφρονες. Πρώην Τεταρτόβιο Αυγουστιανή, να θυμηθούμε ότι ο Μίκης Θοδωράκης ήταν πρόεδρος της σχολικής νεολαίας της ΕΟΝ, της νεολαίας Μεταξά. Ναι. Λοιπόν, εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, δεν ξέρω ποια θα ήταν η διαδρομή του κυρίου Θοδωράκη. Προστεύω, δεν θέλω να αμφισβητήσω τους αγώνες του. Mm-hmm. Αλλά λέω, τον ζύμωσε ένα κίνημα στην προσωπικότητα που υπήρξε σε ολόκληρη τη ζωή του, ενήλικη ζωή του. Λοιπόν, θέλω να πω, γιατί το στερούμε αυτό από τον ελληνικό λαό, τη δυνατότητα δηλαδή να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Και δεύτερο, ο κύριος Τράγκας, εξ όσων γνωρίζω, και πέστε μου εσείς αν κάνω λάθος, είναι ο μόνος δημοσιογράφος, γνωστός τουλάχιστον, επώνυμος, από όσους τουλάχιστον γνωρίζω, επώνυμος δημοσιογράφος, που κράτησε αντιμνημονιακή θέση από το πρώτο μνημόνιο μέχρι σήμερα. Πέστε μου έναν που έχει κρατήσει αντίστοιχη θέση από τους επώνυμους τουλάχιστον δημοσιογράφους. Κανένας. Και όχι μόνο αυτό, διώκεται για αυτή τη θέση. Είδατε, δεν έχει πλέον βήμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκεί που ήταν βασιλιάς, αν θέλετε, ή ανάμεσα στους επικρατέστερα, στα επικρατέστερα πρόσωπα πρώτης γραμμής. Γιατί αυτό συμβαίνει? Να πάμε τώρα και στην πανδημία και στον κορονοϊό. Ποια είναι η απόψη σας για την πανδημία και για το πιστοποιητικό εμβολιασμού? Κοιτάξτε, να δείτε, το ζήτημα της πανδημίας, αν και υπάρχει μεγάλη συζήτηση στους επιστημονικούς κύκλους για το ζήτημα αν της πανδημίας, πανδημία, δηλαδή ή όχι. Αν ο όρος είναι σωστός, εάν πληρεί την έννοια της πανδημίας ή ο κορονοϊός και άλλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση, δεν είμαι ειδικός, δεν με αφορά. Αυτό που εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί είναι ναι, βεβαίως υπάρχει ένας ιός, ένα νέο στέλεχος κορονοϊού, το οποίο έχει μεταδίδεται στους ανθρώπους. Ωστόσο, ούτε καινούργια είναι η υπόθεση του κορονοϊού, το γνωρίζουμε, το γνωρίζει και το ανασωπητικό του ανθρώπου. Επομένως, όλα αυτά τα μέτρα που παίρνονται, ακόμη και αν είχαμε πολλαπλάσιους νεκρούς ή πολύ μεγαλύτερη θνητότητα στον ιό, είναι παράλογα, είναι εντελώς παρανοϊκά και έχουν άλλες πολιτικές σκοπιμότητες και όχι την προστασία της δημόσιας υγείας. Άκουσα σε κάποια άλλη. Είναι δηλαδή. Ναι. Με συγχωρείτε, δεν άκουσα. Άκουσα σε κάποια άλλη εκπομπή σας που είχατε πει ότι είναι ένα παγκόσμιο πείραμα ο κορονοϊός. Ακριβώς. Είναι ένα παγκόσμιο πείραμα να μας επιτρέψουν σε συνθήκες πολιτικού και κοινωνικού ολοκληρωτισμού τύπου μεσαίωνα. Μην ξεχνάμε ότι μόνο στο μεσαίωνα, έτσι, και ιδιαίτερα την εποχή του ύστερου μεσαίωνα, την εποχή δηλαδή που αναδύθηκε η απόλυτη μοναρχία, υπήρξαν οι μεθοδεύσεις lockdown, δηλαδή εγκλεισμού, κατοίκων κράτησης, ποινικοποίησης μετάδοσης του ιού. Μόνο τότε υπήρξαν αυτά. Στον 20ο αιώνα
Η επιστήμη προχώρησε ώστε να καταλάβει ότι όχι με εγκλεισμό, αλλά μέσω της φυσικής ανοσίας στο φυσικό περιβάλλον αντιμετωπίζονται οι ιοί, με την υποστήριξη βεβαίως ισχυρότατων δημόσιων συστημάτων υγείας. Αναφορικά με τα χθεσινά γεγονότα στη Νέα Σμύρνη, ναι. Ποια η άποψή σας? Κοιτάξτε να δείτε, θυμίζει αντίστοιχα τα προήμια του 1973 που τελικά κορυφώθηκαν με την κατάληψη της νομικής και την κατάληψη του Πολυτεχνείου. Αυτό είναι. Όποιος έχει ζήσει εκείνη την περίοδο ή τουλάχιστον έχει διαβάσει εκείνη την περίοδο, ξέρει πολύ καλά ότι οι αυθόρμητες εξεγέρσεις των απλών πολιτών κατά τόπους μέσα στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις είχαν αρχίσει να γενικεύονται πολύ πριν, μήνες πριν εκδηλωθούν με την κινητοποίηση που είδαμε στο Πολυτεχνείο και πρώτα στη νομική και μετά στο Πολυτεχνείο και που χάρη σε αυτή την κινητοποίηση κατέρευσε η Χούντα. Με συγχωρείτε, έχει δίκιο ο κόσμος που φωνάζει η Χούντα δεν τελείωσε το 1973. Είναι καιρός να τελειώσει και να τελειώσει οριστικά. Να υποθέσω η στάση των ανθρώπων της καταγγελίας όπως του πολίτη που δάθηκε άγρια από παρανοϊκούς, γιατί αυτή δεν μπορεί να είναι αστυνομική, είναι παρανοϊκή, ψυχασθενής, ψυχανόμαλη, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, και δεν τιμούν το αστυνομικό σώμα, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, στο τέλος της γραφής, ο πολίτης ή οι πολίτες που κατέβηκαν στους δρόμους και που θα κατεβούν στους δρόμους και τις επόμενες μέρες, υπερασπίζονται το Σύνταγμα, το 120 παράγραφος 4, που επιτάσσει με κάθε τρόπο, κάθε μέσο, να αντισταθούν οι Έλληνες στον πατριωτισμό, βασισμένοι στον πατριωτισμό τους, ενάντια στην κατάλυση του Συντάγματος και των ελευθεριών τους. Και έχουμε πλήρη κατάλυση ελευθεριών και συντάγματος σήμερα. Και μάλιστα με βίαιο τρόπο, με ασφαλίτικο τρόπο. Είστε και κατά της αστυνόμευσης στα πανεπιστήμια? Φυσικά. Αν είναι δυνατόν. Αυτό μας έλειπε. Μάλιστα. Ασφαλείται στα πανεπιστήμια. Να ξαναγυρίσουμε στην εποχή του μετεφιλιακού παρακράτους. Είναι ποτέ δυνατόν. Τη στιγμή που υποβαθμίζεται συστηματικά η ανώτατη παιδεία της χώρας. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κινδυνεύει να κατεβάσει ρολά. Γιατί το έχουν λαϊλατίσει μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Λοιπόν, τα μεγάλα πανεπιστημιακά, δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα καταραίουν. Ειδικά και μέσα στην πανδημία με την τηλεεκπαίδευση που έχουν επιβάλει. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, αυτό που ανακάλυψε η κυβέρνηση ότι χρειάζεται είναι ασφαλίτες στα πανεπιστημία. Να πάμε τώρα και στα ελληνοτουρκικά. Απλά μόνο για το πιστοποιητικό. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Είτε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων το πούμε, είτε ναζιστικό πιστοποιητικό ή πώς θα το πούμε, φυλετικής υγιεινής όπως επί ναζισμού υπήρχε, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είναι το ίδιο και το αυτό από την άποψη του δικαίου και των ελευθεριών των Ελλήνων πολιτών. Όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, παγκόσμια της ανθρωπότητας. Το πιστοποιητικό εμβολιασμό, το αναγκαστικό πιστοποιητικό εμβολιασμό, όχι αυτό που θα μπορεί να ζητήσει ένας ασθενής. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και αυτό το κατοχύρωσε ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας η δίκη της Νιρεμβέργης των Ναζί γιατρών του 1947. Επομένως, όσοι βγαίνουν σήμερα και συνηγορούν υπέρ του αναγκαστικού πιστοποιητικού εμβολιασμού να ξέρουν ότι διαπράττουν και σίγουρα θα λογοδοτήσουν ως εγκληματίες κατά της ανθρωπότητας. Δεν πρόκειται να περάσουν έτσι αυτά. Να πάμε λίγο και στα ελληνοτουρκικά τώρα. Τι να περιμένουμε από τις διερευνητικές επαφές? Αυτό που είδαμε. Τι βλέπουμε σήμερα? Τη στρατιωτική κατοχή, επιχείρηση στρατιωτικής κατοχής του Αιγαίου από την Τουρκία με ολόκληρο με πάνω από 100 πολεμικά σκάφη στο κέντρο του Αιγαίου να κάνουν ασκήσεις με ζωντανά πυρά για την προάσπιση ή για την υπεράσπιση σωστότερα, όπως έχει ανακοινώσει επίσημα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, της γαλάζιας πατρίδας, η οποία ξέρετε που φτάνει σχεδόν στις ακτές Σύριας. Και εμείς σε αυτές τις συνθήκες, με το ΤΣΕΣΜΕ να έχει προβεί σε χαρτογράφηση βυθού για σκοπούς ανθυποβρυχιακού πολέμου, καθόμαστε και συζητάμε σε διερευνητικές εντολές.
Η υπόθεση έχει πουληθεί. Η πατρίδα ακροτηριάζεται. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Προς όφελος βεβαίως, όχι μόνο της Τουρκίας, αλλά πρώτη κυρία των εταίρων και συμμάχων μας, οι οποίοι αυτοί έχουν επιβάλει τις ερευνητικές εντολές. Σήμερα ο κύριος Ζένδιας θα επισκεφτεί την Αίγυπτο. Δεν βλέπουμε όμως κάποια σταθερή στήριξη από αυτήν. Δεν αναγνωρίζει το Καστελόριζο. Τι ζητήσαμε. Προκήρυξε... Πάμε εκεί. Ναι. Ναι, με συγχωρείτε. Προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για έρευνες υδρογονοθράκων αποδεχόμενη στην πράξη τα νότια όρια της ΑΟΣ που ανακήρυξε η Τουρκία μονομερώς και την ίδια περίοδο που έχει υπογράψει και το μνημόνιο με την Λιβύη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά εμείς γιατί δεν τελειώνουμε αυτή την ιστορία με το να συνυπογράψουμε με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με την Κύπρο. Κύπρο, ναι. Και τότε αναγκαστικά η Αίγυπτος θα την ακολλήσει σε εμάς. Σε ποιους θα κολλήσει, στους Τούρκους. Γιατί δεν το κάνουμε. Και γιατί στα πλαίσια αυτής της κίνησης κυβέρνησης, της Ελλάδας μάλλον, με την Κύπρο, η οποία το ζητάει από το 2014, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε από τα στοιχεία, τουλάχιστον το 2014, ίσως και πολύ νωρίτερα, όπως υπάρχουν πηγές, μιλάνε για το 2007-2008. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε, δηλαδή η επίσημη Ελλάδα. Γιατί δεν το κάνουμε και ταυτόχρονα ο κύριος Δένδιας μαζί με τον κύριο Φλόρο, τον Άγεθα, να πάνε κάτω στην Αίγυπτο και να υπογράψουν στρατιωτικό σύμφωνο κοινής άμυνας σε όποιον εναντίον οιουδήποτε με στρατιωτικά ή πολεμικά μέσα απειλήσει τη χάραξη των θαλασσίων ζωνών μεταξύ μας, μεταξύ των τριών μας. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Παράλληλα βλέπουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Βερέμη αλλά και αυτές του κύριου Παναγιωτίδη στην εφημερίδα ότι θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των Τούρκων στο Αιγαίο. Βέβαια είναι δίκαια. Αλίμονο. Είναι γνωστοί συνήγοροι του Ερντογάν. Οι κύριοι, πότε αυτοί υπερασπίσανε κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Πότε, για θυμίστε μου σας παρακαλώ, από το 1995 που η Ελλάδα ζει υπό καθεστώς διαρκούς πολεμικής απειλής λόγω της επίκλησης του Κάσους Μπέλη από την Τουρκία με επίσημη απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Και εγώ ρωτάω, ποιο άλλο κράτος στον πλανήτη ανέχτηκε πολεμική απειλή από γείτονά του και δεν προσέφυγε στα δέοντα μέτρα, δηλαδή στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στην επίκληση του άρθρου 51 του καταστατικού χάρτη που λέει αυτοάμυνα για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Γιατί δεν το έχουμε κάνει αυτό? Γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί ο κύριος Βερέμης και οι υπόλοιποι της συνωμοταξίας αυτής δεν λέει, ρε παιδιά, εδώ μιλάμε για παραβίαση του άρθρου 2 παράγραφος 4 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Δηλαδή ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις βία, πολεμική βία ή απειλή χρήσης βίας για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ των κρατών. Γιατί δεν το λέει αυτό ο κύριος Βερέμης? Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλες οι διαφορές μας με την Τουρκία. Οι διαφορές μας δεν είναι νομικού χαρακτήρα με ένα κράτος το οποίο μπορούμε να κάτσουμε κάτω και να τα συζητήσουμε. Ξεκινούν από το γεγονός ότι είμαστε υποκαθεστώς διαρκούς πολεμικές απειλές από την Τουρκία. Είδαμε όμως τον κύριο Αβραμόπουλο σήμερα, ο οποίος έλεγε πως αν γίνει πόλεμος θα πάμε 60 χρόνια πίσω. Ναι, είναι γνωστή τρομολαγνία, η οποία η Πέμπτη Φάλαγγα πάντα έκανε παραμονές μεγάλων πολεμικών επιβουλών σε βάρος της πατρίδας μας. Εάν δείτε όλη την ιστορία, η Πέμπτη Φάλαγγα την εποχή του παραμονές της εποχής του 40, του Αλβανικού δηλαδή, είχε συστηματικά διεισδύσει στην επίσημη προπαγάνδα του καθεστώτος Μεταξά και προσπαθώντας να λυγίσει το ηθικό του Έλληνα, όχι μόνο του Έλληνα στρατιώτη, αλλά και του Έλληνα πολίτη. Μόνο και μόνο για να κάνουν περίπατο οι φασιστικές ορδές του Μουσολίνη. Το ίδιο κάνει σήμερα και ο κ. Αβραμόπουλος. Πού ακούστηκε οργανωμένο κράτος με οργανωμένη άμυνα και ένοπλες δυνάμεις να ακυρώνει τις ένοπλες δυνάμεις στο ρόλο και στην αποστολή τους? Γιατί αυτό είναι δηλώσεις για αυτές. Ιδιαίτερα τον πολίτη, δηλαδή τον πατριωτισμό του πολίτη που τέλος πάντων αυτό μας καθοδήγησε σε ολόκληρη την ιστορία μας, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα. 170 μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ κυκλοφόρησαν επιστολή
που προτρέπει τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, Άντωνι Μπλίνκεν, να κατηγορήσει ευθέως την Τουρκία αλλά και τον Πρόεδρό της για βαριά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις ελληνοαμερικάνικες σχέσεις? Τίποτα, διότι ήδη ο κύριος Μπλίνκεν, το State Department δηλαδή, έχει προβεί σε ανακοινώσεις υπέρ της Τουρκίας για το ρόλο της στη Μέση Ανατολή και για τα κοινά ταυτόσιμα συμφέροντα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες mm-hmm. στον πόλεμο στο Ιράκ, στη Συρία και στο Ιράκ mm-hmm. με την Τουρκία. Επομένως, τι νόημα έχει? Βεβαίως, κατανοητό και καλό είναι αυτό το ότι υπογράφουν οι άνθρωποι αυτοί του Κογκρέσου, έτσι. Και θα έπρεπε να ενισχύσουμε εμείς τις κινήσεις, γιατί μπορεί να μην έχουν άμεση αντανάκλαση στην αμερικανική διοίκηση του Προέδρου Biden ή οποιοδήποτε άλλο Πρόεδρο που τα λέμε, αλλά έχει μεγάλη σημασία για το αμερικανικό κοινό, για την αμερικανική δημόσια κοινή γνώμη. Και αυτό πρέπει να μάθουμε κάποτε αυτή τη διπλωματία της κοινής γνώμης. Θα πρέπει να την ασκούμε, γιατί στις μέρες μας ειδικά είναι ο κυρίαρχος παράγοντας διαμόρφωσης διπλωματικών σχέσεων και συσχετισμών σε παγκόσμια κλίμακα. Γιατί λοιπόν δεν κάνουμε κάτι που είναι εύκολο για μας? Για να ενισχύσουμε και τη στάση των 170, έχουν αυξηθεί κι άλλο από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον, οι υπογραφές των μελών του Κογκρέσου. Λοιπόν, γιατί δεν βγάζουμε μια μαύρη βίβλο με όλα αυτά που έχει κάνει και που γνωρίζουμε ότι κάνει συστηματικά, ενισχύοντας το λαθρεμπόριο ανθρώπινων ψυχών, η Τουρκία με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, αυτές τις ροές, μεταναστευτικές ροές που στέλνει προς την Ελλάδα. Γιατί το βγάζουμε αυτό με όλα τα στοιχεία που έχουμε? Και δεν το κάνουμε. Δυστυχώς εργαλειοποιεί ο Ερντογάν το μεταναστευτικό και τελικά αυτό που είχε πει ο Ζαλ. Γιατί δεν το αναδεικνύουμε αυτό? Αυτό που είχε πει ο Ζαλ πριν χρόνια, δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες, αρκεί να τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια και έχουμε ξεμπερδέψει με αυτούς, παίρνει σάρκα και οστά αυτή η δήλωσή του. Με συγχωρείτε, δεν είναι δήλωση του ο Ζαλ, είναι και η δήλωση του κύριου Μηταράκη μόλις πρόσφατα στον Δήμαρχο, στην Επιτροπή Αγώνα, αν θυμάμαι καλά, στον Δήμο Φυλακίου στον Εύρο. Μάλιστα. Αυτό δεν τους είπε? Επί της ουσίας αυτό τους είπε. Γι' αυτό και δεν έχουμε κυβέρνηση ελληνική. Έχουμε κυβέρνηση Ερντογάν, Γερμανίας, Μέρκελ, οποιοδήποτε άλλου, εκτός από ελληνική κυβέρνηση. Ένα μήνυμα πριν κλείσουμε τη συνέντευξη, κύριε Καζάκη. Θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση ότι να καταλάβουμε μάλλον όλοι μας, ακόμη και αυτοί που φοβούνται, που έχουν ακόμη φοβίες, ότι αν δεν πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας και αν δεν δώσουμε πολιτική απάντηση σε αυτό που γίνεται, όχι απλά δεν πρόκειται να βιώσουμε καλύτερες μέρες, θα χειροτερέψουν ακόμη περισσότερο οι συνθήκες οι πολιτικές που θα επιβάλλονται σε βάρος μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καζάκη. Να είστε καλά, να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Αντίο σας. Γεια σας.